Έκρηξη λέει του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Δένδια, ότι δεν υπάρχει αμυντική βιομηχανία. Τι μας λέτε, κύριε Δένδια, τώρα το αντελήφθητε? Δεν θα μείνετε κοπηλά της ματαίων λιμνών, όπως ο ποιητής αρχάς του 2000. Στα πρώτα χρόνια, θυμούμε λεπτομέρεια, πήγα να συνεντευξιαστώ σε διαδήλωση στην Κλαθμόνος. Και κάνω πάνω και κοιτάζω ένα περισσινό πανό. Με τι να τον ντύσεις, όπως λέμε. Δεν περιγράφεται η κατάσταση και ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις, δεξιές, αριστερές. Γιατί ακόμη και η Αίγυπτος, Μπαγκλαντές και λοιπές χώρες που περίμεναν ό,τι είχαν παραγγείλει, όλα αυτά ματαιώθηκαν να τα ακούει ο ελληνικός λαός, που νομίζει πως μια χαρά οδεύουμε. Και τα ελληνικά αμυντικά συστήματα έδωσαν για δείγμα ένα κράνος. Σας μιλώ πολύ σοβαρά. Τώρα, εάν θα υπάγετε εδώ ή εκεί, δεν κάνετε για τίποτα, κύριοι. Κύριοι, είμαστε στο 2023. Συνεισφέρατε σε πυρομαχικά σωρία στην Ουκρανία. 1/130 έφτασε στη Γάζα βοήθεια. Είχατε άλλο στην Ελλάδα? Πείτε μου αν υπάρχει δεύτερο έτοιμο πόλεμο. Στα δικαστήρια δεν βρίσκεται το κράτος με έναν ιδιώτη που προσπαθούσε να δώσει έργο, αλλά οι τρικλοποδιές η μια μετά τις άλλες. Τέλος πάντων, όλους εσάς, οι θύλοντες, σας ενδιαφέρει η προσέγγιση μεγίστη με την Τουρκία. Και η Τουρκία, για να μην τα πολυλέμε, βλέπει ένα κενό Αιγαίο. Δεν έχει νησιά ελληνικά. Δεν έχουν νομική υπόσταση. Είναι απλώς ενοικιασμένα από εμάς. Αυτή μας τα παραχώρησε. Και παρερμηνεύει όπως θέλει τις συνθήκες. Ολοταχώς για την 7η Δεκεμβρίου. Πώς δεν είναι κωμικό τραγικό? Δεν είναι? Ντρεπόμαστε όλοι οι Έλληνες. ΑΟΖΗ Φαλοκρηπίδα. Δεν ξεχάσαμε. Τα νησιά που κάθε μέρα λέει είναι δικά του. Φωνήκω όντως εν τυρημό. Ο Στόλτεμπεργκ. Δεν τον πειράζει διόλου που η Τουρκία διφορούμενα πατά και στο ένα ημισφαίριο και στο άλλο, μπουικοτάζει το Ισραήλ, κάτι που πια διαφαίνεται πως έπρεπε όλοι οι εχέφρονες να το πράξουν. Και για τη Σουηδία δεν νοιάζει τον Στόλτεμπεργκ τι φρονεί η Τουρκία? Δηλαδή, διόλου δεν ενοχλεί τον ΝΑΤΟ η στάση, η προσβολή? Που να το πως το χάψε αυτό? Εμείς εν υπνώση κάθε 7η βραδέως. Αυτή τη στιγμή να πούμε, εμείς είμαστε εδώ, βρε παιδί. Εμείς είμαστε εδώ, μέγας κρίκος, το διαμετακομιστικό, στο ό,τι θέλετε. Εμείς είμαστε εδώ οι διπλωμάτες εδώ για Μεσανατολικό, για Ευρασία, για... Όχι. Εμείς είμαστε ως φιοκάμπτες. Και την τελευταία στιγμή
αυτής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που φαίνεται στις τελευταίες τις στιγμές είναι, γιατί δεν παραπέει όταν αφήνει την Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει. Κύλιος πυράβλους έχει τοποθετήσει η Τουρκία έναντι το νησιό μας. Πύραυλοι μπαρμπαρός. Εμείς θα πάμε για προσέγγιση. Ούτως ή άλλως. Τέσσερα, οχτώ βλήματα ανασύστημα ή η Τουρκία θα τα αυξήσει, λέει, σε 5.000. Ακούει κανείς. Εγκρίνει και την εταιρεία Tenma για την ανάπτυξη μικροπυρηνικών αντιδραστήρων για την τροφοδοσία ακόμη και των πλοίων. Επιβεβαιούνται για άλλη μια φορά ότι υπήρχε και σχέδιο B για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Βέβαια, το είχα πει. Αν δεις καλά το χάρτη, ήθελαν 10 μίλια να φτάσουν δυτική όχθη, να το χωρίσουν το Ισραήλ στα δύο. Ήταν απόλυτα προετοιμασμένοι, 2 χρόνια προετοιμασίας με τα πάντα. Για συνθήκες διαβίωση, για νερό, για τροφές, για τα πάντα. Και η επίθεση θα ξεδιπλωνόταν ως την δυτική όχθη. Το επιβεβαιούν τώρα και αξιωματικοί Ηνωμένων Πολιτειών με λεπτομερείς αναλύσεις και γνωρίζοντας και την περιοχή και τα όσα ως τώρα έχουν ανέβρει. Σε περίπου 30 σημεία παραβίασαν σύνορα, επιτέθησαν από ξηράς και θαλάσσης, τα ξέρετε. 22 Ισραηλινά χωριά και πόλεις, στρατιωτικά φυλάκια και άλλα βλήθηκαν, τους παρέσυραν τους Ισραηλινούς σε μάχες με πυροβόλα όπλα. Λοιπόν, διάβαζα τόσα πολλά για τον οπλισμό αυτές τις μέρες και έχουν πράγματι και θερμοβαρικά όπλα τα οποία φτάνουν τους 1.400 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε την καταστροφή. Ο βασιλιάς Αμντάλα είναι ο τελευταίος εκεί στα γενιάζοντα που θα ακούσει την Αμερική. Επομένως, ό,τι προείπε κάποιες μέρες πρωθυπουργός, πρόεδρος και τώρα μεταδίδει η Ιορδανική τηλεόραση για το τι τονίζει ο βασιλιάς Αμντάλα, ότι εάν τολμήσουν να κυριαρχήσουν το θύλακα και ζώνες τάδε κατοχής, θα επέμβει η Ιορδανία. Η Ιορδανία, να θυμίσουμε, έως και το 67-73 με τους πολέμους, είχε χάσει δυτική όχθη, μέρη της Ανίκα και είχε χάσει και Ιερουσαλήμ. Οι Φενταγίν εισήλθαν μέσα στη χώρα και μάχονται από εκεί, έρυπταν από εκεί. Δεν αποκλείεται και τώρα οι τρομοκράτες Χαμάς να πράξουν το ίδιο. Άνωθεν, όποιος σκέπτεται το δικό του πολιτικό μέλλον, για όνομα του Θεού, μέσα σε ένα τέτοιο πόλεμο. Βλέπετε εκεί στο δισεκατομμυρίουχο σπίτι που διαμένει πυρηνοφρούρητο, όπως μας το περιγράφουνε, να συναθρίζονται Ισραηλίτες και να το απευθύνουνε λόγω να πάψει το πυρ, να επιστρέψουν οι όμηροι, τους ομήρους, τους σκέπτεται ο κύριος Νετανιάχου. Τώρα
πάστα της Ουκρανίας, Ζελένσκι, σας είπα και χθες ότι δεν θα διαπραγματευτεί πλέον ούτε η Ρωσία με τον ίδιο, έχει αρχίσει η αποδόμησή του. Φαίνεται όλα αυτά να αληθεύουν, γιατί και ο Σκοτ Ρίτερ σήμερα τονίζει ότι ψάχνουν για ένα αλλά Σαρς Ντεγκόλ. Αναφέρομαι στο στρατηγό το Γάλλο, άπαντες γνωρίζουν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μην ξεχνάμε, υπάρχει και ένα ρεπορτάζ μου το τι είχε δηλώσει και ο γονός του σήμερα. Ντεγκόλ. Μήπως ο Ζαλούζνι που δεν βρίσκονται διόλου σε αργαστή συνεργασία προπορεύεται για τις δυτικές δυνάμεις, μήπως σκέπτονται να αναλάβει και άλλα ενία ο Ζαλούζνι. Μην ξεχνάμε πως ο σύμβουλός του ανώτατος, αξιωματικός, ελάχιστες μέρες πέρασαν που φωνεύτηκε με ένα ουίσκι που άνοιξε και με απομνήσεις ποτηριών βόμβας και ακολούθησε κι άλλος αξιωματικός. Η Ρωσία λέγεται ότι άλλα 5 τμήματα θα καταλάβει και τελικά οι δυτικοί θα δουν εάν εισχωρήσει στο ΝΑΤΟ, εν καιρό δεν είναι απολύτως βέβαιο, η Ουκρανία με ό,τι απομένει.